Λοιπόν, θα βάλουμε στην κουβέντα μας το σημερινό μας καλεσμένο Κώστα. Είναι ο Σάκη Τσιόλης, πολύ έμπειρος προπονητής. Θα μας βοηθήσει λίγο να κάνουμε μια κουβέντα πέρα από τα γύρω-γύρω, να πούμε στο αγωνιστικό κομμάτι. Καλησπέρα κύριε Τσιόλη, από τον Λίμπερο. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, στον Κώστα και στους ακροατές σας. Είστε καλά. Καλό μεσημέρι και χρόνια πολλά. Αυτές τις μέρες που περνάμε και καλή ανάσταση να έχουμε. Και να εξαλείψουμε αυτό που μας τυρανάει εδώ και 2 χρόνια τώρα, τον κορονοϊό. Έτσι, έτσι. Χρόνια πολλά σε όλους, καλή ανάσταση και υγεία. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο αγαθό. Και πολλές φορές το ξεχνάμε. Και φαγητό και ποτό με μέτρο θα πω εγώ. Θα φάμε και μετά το Πάσχα και θα πιούμε μετά το Πάσχα. Έτσι είναι, coach. Το καλό. Δεν θέλει υπερβολές γενικότερα, ούτε στο τιμόνι. Όντως. Τώρα ξέρεις, μέσα από όλη αυτή την ιστορία, βέβαια, το μόνο καλό είναι ότι δεν θα υπάρχει τόσο μεγάλη μετακίνηση και έτσι δεν θα έχουμε πολλά τροχεία. Το μόνο καλό. Ναι. Είμαστε λίγο της υπερβολής γενικότερα σαν λαός. Μακάρι να συμβεί αυτό, να μην έχουμε ούτε μισό έτσι άνθρωπο που θα τραυματιστεί αυτές τις ημέρες. Γιατί εντάξει, πρέπει να γυρίσουμε όλοι από εκεί που θα πάμε. Είναι το DNA μας τέτοιο. Είναι ο Έλληνας έτσι. Δεν γίνεται. Είναι τόσο θερμόαιμος, είναι μεσογειακός και ό,τι κάνει το κάνει σε υπερβολή. Ναι. Χαρά, στεναχώρια, φαγητό, ποτό, ό,τι κάνει και το κάνει σε υπερβολή. Όμως πάμε επί του θέματος. Πάμε, ναι, πάμε. Λοιπόν, τι παιχνίδι περιμένετε σήμερα στην Τούμπα, πάω ΚΑΕΚ. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Εγώ πιστεύω ότι θα είναι και πολύ ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό. Γιατί ξέρουμε ότι η ΑΕΚ είναι μια φύση επιθετική ομάδα, έχει κέντρο επιθετικά, δηλαδή συνεχίζει παρά τα προβλήματα που έχει φέτος, συνεχίζει να είναι αρκετά δυνατή στην επίθεσή της. Θα κυνηγήσει το ένα γκολ το οποίο θα τη βάλει στο παιχνίδι μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, γιατί ο ΠΑΟΚ από εκεί και πέρα και με το 2-1, δηλαδή και με το ένα γκολ του ΠΑΟΚ πάλι θα έχει πρόβλημα. Όμως αν θέλετε τη δική μου έτσι τακτική προσέγγιση στο παιχνίδι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει την τύχη στα χέρια του. Είναι σε καλό φεγγάρι, η νίκη επί του Ολυμπιακού αλλά και κυρίως μέσα στον Άρη στο Χαριλάο τον δίνει αυτή την αυτοπεποίθηση και την αισιοδοξία ότι αυτός μπορεί να τα καταφέρει στο τελικό με τον Ολυμπιακό. Αυτό που έκανε coach ο Παύλο Γκαρσία να γυρίσει το σύστημα και να θωρακίσει την άμυνα με 3 στόπερ, 2 μπακ που και αυτοί είναι κομμάτι της άμυνας, ήταν λίγο πολύ μονόδρομος με βάση τα γκολ που δεχόταν ο ΠΑΟ και την ευχέρεια που έβλεπε την αιστεία του παραβιασμένη. Γιατί τα προηγούμενα μάτσα, κατά ψέματα, σχεδόν σε κάθε παιχνίδι ο ΠΑΟΚ δεχόταν γκολ με πιθανούς και επιθανούς τρόπους. Ήταν λίγο πολύ επιβεβλημένο αυτό που έκανε ο Παύλο Γκαρσία. Ναι, σε πρώτη φάση, εντάξει, ο Παύλο είναι ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου. Ξέρει πολύ καλά και αισθάνεται στο DNA του τον κίνδυνο ή ακόμα την επιθετικότητα που έχει η ομάδα του. Αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που έφυγε και ο Γιαννούλης, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ πήγε σε μια λύση περισσότερο σταθερή όσον αφορά να θωρακίσει τον άξονα της, απελευθερώνει περισσότερο το Βιερίνια και μου αρέσει εμένα αυτό γιατί αυτή είναι η πραγματική θέση του Βιερίνια. Η Γερμανία που πήγε, εγώ τον αντιμετώπισα πολλά παιχνίδια σαν βέβαια δεκάρι τότε στην πρώτη εποχή που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Στη Γερμανία βέβαια που πήγε, πήγαινε σε ένα full back half από τα δεξιά, αλλά παίζοντας με 3 πίσω. Δηλαδή μπορεί να απελευθερώνεται και να δώσει πολύ περισσότερα πράγματα στον ΠΑΟΚ. Προς αυτή την κατεύθυνση νομίζω ότι σκέφτηκε πολύ σωστά ο Παύλο όσον αφορά για το πώς θα το διαχειριστεί το παιχνίδι. Και πέρα από όλα αυτά, μην ξεχνάς ότι τώρα ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δυνατός στον άξονα. Είναι πολύ δυνατός όσον αφορά στον άξονα και με το διπλό επιθετικό παίχτη που μπορεί να φέρει ανά πάσα στιγμή, το Κριμίτσικ, πώς το λένε, Κριμίτσικ, το τρεφόρ μέσα εκεί. Ναι. Και νομίζω ότι έπραξε πολύ σωστά και ξέρεις ότι το σύστημα πάντα βγαίνει ανάλογα με τους παίχτες που έχει. Και αυτοί οι παίχτες δεν είναι οι παίχτες που επέλεξε ο Παύλο από την αρχή, τους βρήκε και έτσι έπρεπε να το διαχειριστεί. Και νομίζω ότι το πήγε πάρα πολύ καλά. Πέρα ότι τον δίνω τώρα και αν ακόμα περισσότερο πλεονέκτημα, ότι έχει πλέον δουλέψει τώρα στην ομάδα αρκετό καιρό, έχει πλέον γίνει πιο σοφός κι αυτός και μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα την ομάδα από εδώ και πέρα. Ναι, γιατί με την τριάδα πάω κράτησε το 0 και με Ολυμπιακό και με Άρη και με Παναθηναϊκό, κάτι που. Εντάξει, ήταν και λόγος για να πανηγυρίζουν και οι οπαδοί του με βάση το πώς δεχόταν ο ΠΑΟ γκολ. Είχε δεχτεί γκολ σε όλα τα παιχνίδια τα μεγάλα, τα λεγόμενα, με τις ομάδες τις πρώτες 6 τέλος πάντων. Και μέσα στην Τούμπα και εκτός, δηλαδή το γκολ ήταν στο μενού βρέξει χιονίσει. Καθορίζουμε οι προπονητές ότι θα παίξουμε με 2 στην άμυνα με ζώνη, όταν έχουμε 2 καταπληκτικά, όταν έχει το Μαωρίνιο παράδειγμα. Αν έχει 2 καταπληκτικά αμυντικά χαφ, μπορεί να το ρισκάρει και να μην παίξει με τρίτο παίχτη. Ούτως ώστε τον παίχτη αυτό να τον κερδίσει στον χώρο του κέντρου. Όμως όταν τα χαφ που έχει είναι επιθετικά χαφ, βγαίνουν περισσότερο ψηλά,
υπάρχει κίνδυνο στην αντεπίθεση, γι' αυτό ο ΠΑΟΚ διχόταν τόσο πολύ αντεπίθεση και κάποια εύκολα γκολ. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν νομίζω ότι έκλεισε και αυτό το θέμα από τον άξονα, ώστε και τα αμυντικά χαφ να ανέβουν, να μην έχει πρόβλημα σε απευθείας από τον άξονα κίνδυνο ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι και εκεί κάπως έτσι θα πρέπει να το, κατά την άποψή μου πάντα βέβαια, να το σκέφτηκε ο Πάμπλο και να το χρησιμοποιήσει αυτούς τους τρεις στόπερ. Ναι. Να ρωτήσω το εξής. Ποιο είναι το αδύναμο σημείο του ΠΑΟΚ? Νομίζω ότι αν πούμε, να προσθέσουμε κάτι στον ΠΑΟΚ για αδύναμο σημείο, θα λέγαμε ότι οι άκρες του, δηλαδή τώρα πια που δεν παίζει με κλασικά εξτρέμ, με παίκτες που μπορούν να έρχονται να παίξουν στο ένας εναντίον ενός, με διεισδύσεις να σου σπάσουν από τάκρα να σ' ανοίξουν, εκεί νομίζω ότι τώρα με αυτό το σύστημα που παίζει δεν έχει τους δύο παίκτες, το 7 και το 11 δηλαδή, στις άκρες, για να μπορεί να ανοίγει το 2 και το 3 του αντιπάλου, να τους ανοίγει την άκρη, ώστε να μπορεί να κάνουν δουλειά οι φορ. Εκεί αν πούμε έχει ένα θέμα ο ΠΑΟΚ, ότι θέλει δύσκολα, βέβαια με το Βιερίνια το κερδίζει αυτό κατά κάποιο τρόπο, αλλά δεν έχει τα κλασικά εξτρέμ όπως παλιά θα λέγαμε και παίζαμε. Εκεί είναι η δυναμία του και η δύναμή του είναι ο άξονας. Αντίστοιχα το αδύναμο σημείο της ΑΕΚ, η αμυντική λειτουργία. Νομίζω ότι και η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα. Αν διάβασα καλά το ρεπορτάζ και αν αυτό που βλέπω, ότι σκέφτηκε ο ίδιος να πάει σε μια λύση τέτοια με τρεις στόπερ. Ναι, ναι, αυτό θα σας έλεγα, ναι. Με προλάβατε, coach. Ναι. Μάλλον και η ΑΕΚ πάει με τρεις στόπερ σήμερα. Έτσι. Νομίζω ότι πάνε προς αυτή την κατεύθυνση και η ΑΕΚ, και να πάνε να δέσουν ένα παιχνίδι, να παίξουν ένα παιχνίδι, να κάνουν ένα κοντρόλ παιχνίδι και μετά το 60-70, ανάλογα πόσα και ποια ομάδα περισσότερο, και αυτή τη στιγμή αυτός που φαίνεται ότι θα χρειαστεί κάτι περισσότερο μετά το 60, αυτό θα είναι η ΑΕΚ. Που πιθανό να το ρισκάρει, να βγάλει ένα παίχτη από την άμυνα μετά το 70 και να προσθέσει ένα παίχτη στην επίθεση για να μπορέσει να διεκδικήσει ή αν θέλεις να μπορέσει να ανατρέψει αυτό το εις βάρος το αποτέλεσμα. Είναι μεγάλο πρόβλημα, coach, για τον ΠΑΟΚ η απουσία του Κρέσπο και του Ελκαντουρί, και αντίστοιχο ερώτημα για την ΑΕΚ, η απουσία παιχτών όπως ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ολιβέιρα, εντάξει ο Σιμώσης είναι εκτός κάδρου πολύ καιρό. Αυτοί οι δύο που κάθε ομάδα είναι... Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη απώλεια έχει η ΑΕΚ με τους δύο επιθετικούς παίκτες που προανέφερες. Είναι και η θέση που χρειάζεται η ΑΕΚ παίκτες περισσότερο. Ο Ολιβέιρα είναι ένας παίκτης που μπορεί να μην είναι εύκολο στον γκολ, αλλά πραγματικά πιέζει, τρέχει, είναι πολύ καλό στο χώρο, δημιουργεί προβλήματα με το χώρο που δημιουργεί, πιέζει. Είναι ένας παίκτης σημαντικός για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Και η ΑΕΚ χρειάζεται αυτή τη στιγμή περισσότερο τους φορ. Τώρα, αν μου πεις για τον Κρέσπο, και αυτά σίγουρα είναι μια μονάδα η οποία λείπει, αλλά παίζοντας με τρεις στόπερ ο ΠΑΟΚ, δεν νομίζω ότι θα αντιμετωπίσει πρόβλημα με την απουσία, ιδιαίτερα στην Τούμπα του Κρέσπου. Ναι. Μάλιστα. Πάμε σε σετ παιχνίδι, πάμε σε ανοιχτό παιχνίδι, πάμε σε παιχνίδι ρίσκου. Νομίζω ότι θα είναι ένα αρκετά κλειστό παιχνίδι και οι δύο ομάδες θα πρεσάρουν στο χώρο του κέντρου. Δεν θα βγει κανένας να κάνει forechecking, δηλαδή δεν θα βγει κανένας να κάνει πίεση στην άμυνα του αντιπάλου. Θα περιμένουν να διαβάσουν το παιχνίδι, να κοντρολάρουν το μάτς. Νομίζω ότι σε αυτά τα παιχνίδια, στα ημιτελικά και ιδιαίτερα στο κύπελλο που κρίνουν τα πάντα σε μια λεπτομέρεια, τα πάντα θα πρέπει να είναι κοντρολαρισμένα όσον αφορά για τον έλεγχο του παιχνιδιού. Δεν νομίζω από την πρώτη στιγμή κάποια από τις δύο ομάδες να βγει και να αφήσει κενό το πρώτο τρίτο της αμυνάς του, δηλαδή να βγει στο χώρο του κέντρου και να αφήσει το μισό γήπεδο στην αντεπίθεση. Θα είναι ένα κλειστό παιχνίδι, πολύ δυνατό περιμένω, με συνοχή πολύ μικρή, δηλαδή η ομάδα που δεν έχει την μπάλα θα έχει πολύ μικρή συνοχή στα 30-35 μέτρα και θα κάνει το pressing. Και νομίζω ότι πολύ μεγάλη υπόθεση μπορεί να παίξουν τα στημένα σε αυτό το παιχνίδι και ιδιαίτερα τα απευθείας με το Βιερίνια. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα πάνω σε αυτό. Coach, έχετε παίξει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο. Έχετε πανηγυρίσει και τίτλους με την σπουδαία Λάρισα της δεκαετίας του 80. Ουσιαστικά είστε όλοι στη ζωή σας στα ποδητήρια, είτε σαν παίκτης είτε σαν προπονητής. Κάναμε μια κουβέντα και με τον Κώστα τις προηγούμενες μέρες ότι κατά πόσο μπορεί να επηρεαστεί ένας ποδοσφαιριστής όταν ο αντίπαλός του τον έχει κερδίσει τρεις φορές, το έχει πάρει το κύπελο και έχει χτίσει μια παράδοση υπέρ του ΠΑΟΚ, είναι τόση στιγμή εις βάρος της ΑΕΚ. Είναι έτσι, δηλαδή, έχοντας υπάρξει ποδοσφαιριστής και έχοντας αναστραφεί με παίκτες, το βλέπετε ή μπαίνεις στο γήπεδο, τα ξεχνάς όλα? Δώστε μας λίγο τα φώτα σε αυτό το κομμάτι. Προσπαθείς 48 ώρες πρώτα απ' όλα πριν το παιχνίδι, γιατί από 48 ώρες και μετά αρχίζεις και σκέφτεσαι πολύ έντονα το μάτς που έρχεται. Προσπαθείς να κάνεις μια προεργασία μέσα σου, ούτως ώστε ό,τι κακό υπάρχει στο παρελθόν να προσπαθείς να το αποβάλεις, για να μην σε επηρεάσει, να μην σε δημιουργήσει θέμα. Και προσπαθείς να φτιάξεις τα καινούργια δεδομένα που προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να δουλέψει και ο coach. Δηλαδή, όπως τώρα μαζί συζητάμε και λέμε τα δύνατα και τα δυνατά σημεία
του παιχνιδιού, των ομάδων. Νομίζω ότι και ο coach αρχίζει και επικεντρώνεται στα δυνατά σημεία για να δώσει στους παίκτες να πιστέψουν ότι μπορούν να κάνουν αυτό. Σίγουρα, γιατί σχολίασα παρεμπιπτόντως και τον πρώτο τελικό στον Βόλο, τότε είχα σχολιάσει την τηλεόραση εγώ το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια ένα προβάδισμα, αλλά να σου πω και κάτι, ότι είπα ότι αν θα πάει στον τελικό ο ΠΑΟΚ, έχει πολύ περισσότερες ελπίδες με την ΑΕΚ για να πάρει το κύπελο από τον Ολυμπιακό. Γιατί, γιατί πρόσφατα ο ΠΑΟΚ κέρδισε και τον Ολυμπιακό και τον Άρη στο Χαριλάου. Άρα λοιπόν έχει αυτή τη στιγμή την αυτοπεποίθηση ότι μπορεί να κερδίσει και τον Ολυμπιακό σε ένα τελικό κύπελο. Ο Βιερίνια, για παράδειγμα, νιώθει πιο σίγουρος από τον Μάνταλο όταν θα βρεθούν απέναντι, επειδή ο ένας έχει πανηγυρίσει κύπελο, ο άλλος έχει χάσει τους τελικούς. Σίγουρα παίζει ένα ρόλο. Παράδειγμα τώρα, οι δύο παίκτες που είναι από τους παλιούς, εντάξει, θα μπορούσα να πω κάποιους άλλους. Το Βαρέλα, δεν ξέρω, με τον Τσιγκρίνσκι, για παράδειγμα. Γιατί αυτοί ξαναπέξαν και ήταν αρχηγοί και στα άλλα παιχνίδια. Mm-hmm. Εντάξει, παίζει ένα ρόλο, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που έχει σημασία είναι το πώς είναι η ομάδα στην τωρινή κατάσταση. Δηλαδή, και τώρα αυτή τη στιγμή σίγουρα έρχεται με ένα αβαντάζο ΠΑΟΚ να παίξει τον ημιτελικό, έχοντας κερδίσει το πρώτο παιχνίδι μέσα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Έχει αυτή την αυτοπεποίθηση ούτως ή άλλως. Ανεξάρτητα το παρελθόν και τους άλλους δύο τελικούς που πήρε ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι κυρίως ο ΠΑΟΚ διακατέχεται από ένα περισσότερη καλή ψυχολογία σε σχέση με το ότι πήρε το πρώτο παιχνίδι και έχει αυτά τα παιχνίδια που προαναφέραμε, πήρε αυτά τα παιχνίδια. Έχει την υπεροχή αυτή τη στιγμή. Ξέρει πώς θα κοντρολάρει το μάτι. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ και τι πρόβλημα θα δώσει στον ΠΑΟΚ. Ωραία, εγώ έχω καλυφθεί, Κώστα, αν θες κάτι τον κόουτς. Κι εγώ. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ανάσταση με υγεία και πάλι. Καλή δύναμη, κόουτς. Να είστε καλά. Καλό παιχνίδι να δούμε, παιδιά, και σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Και εμείς.